γυρίζουμε όπισθεν ολοταχώς στην απώλεια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι η αισχρωτέρα εποχή, μας φαίνεται, ή συμβαίνει. Θυμήθηκα τον Τόνι Μπεν, Άγγλος πολιτικός που σταδιοδρόμησε ως βουλευτής με το κόμμα των εργατικών. Όπως λοιπόν όλοι που ακολουθούν διεθνιστές, γνώριζε την τέχνη ελέγχου ανθρώπων, τους οποίους φοβίζει τώρα το διεθνές σύστημα, με πρόσχημα την είσοδο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, την υγεία. Πριν πεθάνει είχε αποφανθεί πώς εξουσιάζει τους λαούς. Μην ξεχνάμε και τα στρατόπεδα υγείας που ήδη εφαρμόζονται στην Καμπότζη. Τα βλέπετε. Ο Τόνι Μπεν ήταν τον εργατικό που πέρα από το φοβοτρόμο για να εξουσιάσεις έδιδε και έναν άλλο τρόπο, μια μέθοδο. Να επιφέρει σε εξαθλίωση, τόχια. Καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα γιατί μιλάμε. Είναι σαν να έχουν εφαρμοστεί αυτά τα δύο στην εποχή μας. Και πρέπει να περιφρουρούμε, να προφυλασσόμεθα για να έχουμε. Και να μην μορφώνονται. Το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κρατά τις τύχες όλων, 11 των οικονομιών που τις έχει στα χέρια του. Έχει το χρυσάφι του κόσμου, ας το πούμε έτσι. Γενικά, σε όλους τους τομείς, τις τύχες του κόσμου. Έτσι εννοείται. Αυτό εφαρμοζόταν ανέκαθεν. Να φοβηθείς, να τρομοκρατηθείς, να είσαι πανέτοιμος πάλι για τα όσα ούτε να διανοηθείς μπορείς να ξανά υφίστασαι.